Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 278 του νόμου 4.55.18, δίνεται η δυνατότητα μετά τη εκτελεσία της δημοτικής αστυνομίας του Δήμου, του πρόεδρου δημοτικών αστυνομικών, η οποία υπηρετούσε καταστήματα κράτησης μετά την κατάργηση των θέσεων κατά την εφαρμογή του διατάξεως του νόμου 81. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας δίνει τη δυνατότητα σε Δήμους που έλαβαν απόφαση για επαρξή της δημοτικής αστυνομίας, η υπηρεσία της δημοτικής αστυνομίας καταργήθηκε στο Δήμο Ρεβενό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου λόγω μη υποβολή ικανού αριθμού αιτήσεων. Υπάρχει τώρα κάποιο ενδιαφέρον κατάταξη από δημοτική στη δημοτική αστυνομία, καθώ είχε υποβληθεί μια αίτηση ενό υπαλλήλου κράτηση του καταστήματο του Λεβενών. Οπότε προτείνεται να δημιουργηθεί η δημοτική αστυνομία, εφόσον έρθει, υπάρχει πρόθεση από κάποιο από έναν υπάλληλο, αν δημιουργηθούν και άλλα, θα δημιουργήσουμε τη δημοτική αστυνομία. Αν έρθει κι άλλο. Φαντάζομαι πω. Καλά, παρακαλώ. Την προηγούμενη φορά δεν είχε συσταθεί. Εμείς να πούμε ότι διαφωνούμε και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Αστυνομίας και με αυτό που έχει να επιβλητήσει, αλλά την προηγούμενη φορά δεν συστάθηκε επειδή υπήρχε η αίτηση μόνο ενός μόνο υπαλλήλου από τους αυτούς που είχαν μεταπολυθεί και απορροφηθεί σε άλλες υπηρεσίες. Αν το θυμάμαι καλά, δεν συστάθηκε λοιπόν γιατί ήταν μόνο ένας. Τώρα γιατί αποφασίζουμε να τη συστήσουμε, ενώ πάλι είναι μόνο ένας. Τώρα με τη νέα κύκλη από ό,τι διαβάζω, έτσι ακριβώς. Θα σου δίνω τη δυνατότητα. Έτσι νομίζω. Και τότε με δινόταν η δυνατότητα. Και με τον αριθμό και μια άλλη ερώτηση. Γιατί η προηγούμενη δημοτική αστυνομία θυμάμαι ότι γύρω στους 9 υπαλλήλους, 10. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Πάνω κάτω, τώρα ελέγξε. Οι τέσσερις υπάλληλοι που προβλέπονται επαρκούν για να στελεχώσουν τη δημοτική αστυνομία πρωί, απόγευμα, Σαββατοκύριακα, να μπορούν να παίρνουν τα ρεπό του για να κάνουν όλο αυτό το έργο το οποίο προβλέπεται στην εισήγηση. Έλα, υπάρχει μια έτσι για να μάθει. Και υπάρχει και ενδιαφέρον από άλλους υπαλλήλους για να έρθουν στο Δήμο για να δημιουργηθεί η δημοτική αστυνομία. Υπάρχει πρόθεση και πόλη για να κάνουμε το ίδιο ακριβώς πράγμα. Τέσσερις. Τέσσερις. Ωραία, αυτούς που είναι. Στην πρώτη παράγραφο γράφει ότι μπορεί να γίνει μετάταξη μόνο πρώην δημοτικών αστυνομικών επειδή υπηρετούν σε καταστήματα κράτησης. Από άλλες υπηρεσίες δεν μπορούν να φύγουν. Μόνο σε καταστήματα κράτησης. Και ένα δεύτερο. Αν πάρουμε σήμερα εμείς απόφαση ότι την παρασυστήνουμε και υπάρχει μόνο αυτό το ενδιαφέρον, μια πάση περιπτώσει συμπληρωθεί το ενδιαφέρον των τεστάνων ανθρώπων. Λύνεται αυτοδίκαια η σύσταση. Φαντάζομαι πως όχι, θα έρθει σε κάποια υπηρεσία του Δήμου και εφόσον έχουν και άλλες αιτήσεις θα δημιουργηθεί. Αν δύο υπάλληλοι θα συμμαχθεί στο Δήμο και προφανώς. Κάνει ακόμη πρόταση, μια παρατήρηση μόνο. Στη β' παράγραφο γράφει η σύσταση τριών μόνιμων θέσεων των δημοτικών αστυνομικών και από κάτω έχει μία θέση τη ε, μία κατ' ε και μία κατ' ε. Να διευκρινιστεί ποιο το σωστό γιατί το ζήτημα είναι κρίσιμο. Τρεις ή τέσσερις. Δύο τέσσερις. Ναι, γράφει πάνω σύσταση τριών μονίμων και μετά η άλλη. Το άλλο θα πάρει τέσσερις. Και δύο κομμάτια σε εγωμένα, εγώ θεωρώ ότι η σύσταση τη δημοτική αστυνομία. Ναι, ναι, έλα. Θεωρώ τη σύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αναγκαία και κάνουμε ένα ξεκίνημα και στην πορεία μπορούμε να ενσωματώσουμε και με καινούργιο προσωπικό και τα πάντα γίνεται. Νομίζω ότι είναι άκρως απαραίτητη η Δημοτική Αστυνομία για το Δήμο για πολλά πράγματα και αυτά που αναφέρονται μέσα στην διαδικασία. Επομένως, συμφωνώ και ο προφ. Χρήστο. Επί του παρακτέρου. Τώρα, λειτουργήσαμε αυτά τα χρόνια χωρίς δημοτική αστυνομία. Νομίζω ότι όλοι μας εδώ μέσα προσκρούμαστε με το Δήμο. Καταλάβαμε πόσο μεγάλη ήταν η έλλειψή της και πόσο βάθος ήταν που, που κάποιες αποφάσεις να την καταργήσει. Πρέπει να κάνουμε την αρχή, να ξεκινήσουμε έστω και με τις όποιες αιτήσεις υπάρχουν και το Δήμο πρέπει να το μεγαλώνουμε σε προσωπικό και το μικρά μας. Και μακάρι να βρουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι να στρεφωθεί και να λειτουργήσει σωστά γιατί θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Θα πάρει κάτι κείμενα από την αστυνομική διεύθυνση που είναι
δευτερεύοντα όσον αφορά την αντιμετώπιση τη κλιματικότητα, αλλά θα δώσει και πολλέ λύσει στο Δήμο, γιατί βλέπουμε παραβατικέ συμπεριφορέ κάποιων που είναι αμετανόητοι. Κάνουν τα ίδια και τα ίδια, με μπάζα, με σκουπίδια, με αρχισοκολλήσει και οτιδήποτε, και δεν έχουμε ένα εργαλείο, ένα τρόπο να μπορούμε να τα επεξέλθουμε και να του τιμωρήσουμε και να πούμε μια τάξη σε αυτές τις παραβάσεις. Οπότε εγώ είμαι υπέρ της σύστασης και ψηφίζω υπέρ της δάμεσης. Επειδή το είπαμε του κύριου Βάλτη να διευκρινιστεί, προβλέπονται 4 θέσεις με οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας. Αυτό δεν μπορεί να μεταβληθεί στη συνέχεια, γιατί δεν είναι. 4 θα μείνουν. Νομίζω ότι είναι ένα είναι πολύτιμο εργαλείο στην εξυπηρέτηση πρώτα απ' όλα των πολιτών και τη τάξη μέσα στην πόλη. Εγώ θα πρότεινα 8, όχι 4. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με 4. Δεν ξέρω αν μπορεί να προβλεφθεί και από τώρα στον προϋπολογισμό. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με 4 στον καινούριο προϋπολογισμό και σε βάθος, ας πούμε, του επόμενου χρόνου, αν μπορεί, ας πούμε, ο αριθμός να γίνει 8. Τουλάχιστον 8. Τουλάχιστον 8. Ένας πρέπει να είναι στο γραφείο. Ένας είναι ο διοικητής, βάρδιες κτλ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερο από το άλλο. Γραφικό είναι αυτό. Ωραία. Κάτι άλλο. Ναι. Εμείς, κύριε Πρόεδρε, πέρα από τη διαφωνία μας που έχουμε και με το ρόλο της Δημοτικής Αστυνομίας, το θεωρούμε φωτογραφική αυτή τη σύσταση, το λέμε βεβαίως, και γι' αυτό το καταψηφίσμα. Ναι, ευχαριστώ. Εμείς, αντιλαμβανόμενοι τις ανάγκες των πολιτών και της ποιότητας ζωής, θα τοποθετηθούμε θετικά στην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας. Θα διαφωνήσω λίγο με το χωρίς του τριγώνα σε αυτό που είπε ότι λειτουργήσαμε τόσα χρόνια χωρίς Δημοτική Αστυνομία, άρα τώρα θα λυθούν προβλήματα. Θα δημιουργηθούν και άλλα γιατί θα μεταφερθούν πολλές αρμοδιότητες εκεί πέρα και μπορεί να πέσουν πολλά βάρη και οι 4 δεν είναι λίγοι. Ενδεχομένως να κάνουμε από τώρα μια πρόνοψη για σε περίπτωση που προκύψουν περισσότερες αιτήσεις να είναι ισόπωσες οι θέσεις όσες και οι αιτήσεις. Πάντως είμαστε θετικοί στην επανασύσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια άλλη θέση τοποθέτηση. Άρα κατά πλειοψηφία. Το δεύτερο θέμα.